Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσιον ο Παναγιώτος Πόσος Μάτιον,
εκτιμήσει όσο πλέξονται από φωνή βρόντι σου τη διάσκουση. Αναμένουν συνόλοι και καταμένουν σε παιδεία εις τον τόπο να καταμελήσω σε αυτά. Όριο να εκτιμώ παρελέψονται, δε εξτρέψου συγκαλύψε την γη. Εξεποστέλλον την βάση αν πάρουξε, αναμέσουν τον ωραίο μυαλό σου δίκατε. Γιατί μου σει πάντα τα θηλία του άντρου, προσδέψονται όλα τη ρίσδυξα με χρόνο. Προφτάτε από την άφορα να κατασκηνώσει. Μέσω των πετρών δώσου συμφωνή. Φωτίζουν όλοι εκ των υπερόγων αυτού. Από καρπού του ανέμων σου κορταστή σε δεήτη. Ο εξανατέλων κόρπων της κτήρηση και εκλόγει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άκρων της γης και είναι σε χρέμει καρδία των ανθρώπων. Λίλα είναι πρόσωπον εν ελαίω και άκρους καρδία των ανθρώπων στηρίζει. Όταν στήσονται τα ξύλα του παιδί, εκέδρυ του Λιβάνου άσε του παιδί. Εκεί στου θεία ενωσέψου σύ, του ερωτημού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη υπέρ ψηλά της ελάφης, πέτρα κατά κοινή της λαγωής. Επίησε σε λίγη της καιρούς, ο ήλιος έγνωνε την λύση με αυτού, έθους κότους και έγινε τον ήξ, εν αυτοί διαρρεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου. Σκύνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό μπρόσιν αυτής. Ανέτειλε ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μαύρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία εθίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Άθη η θάλασσα η μεγάλη και εγκρήκορος. Εκεί έρκατάω και στην αριθμός, ζώα μικρά που τα μεγάλωνα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράχων τόσο ανέφρασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέφρος δόκωσε, του είναι την τροφή να φτώνησε καιρό. Δόμου σου αυτής συλλέξουσε. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα και στήσονται χριστόλυτος. Αποστρέψονται στα ζωτά πρόσωπα να τα αρχίσονται. Αν δεν έλεγες το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον κούν αυτόν επιστρέψουσι, εξαποστεγείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραντίσεται Κύριος επί της έγκλης αυτού, ο επιβλέπτον επί την γη και επί όν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μακριστήριο της γης και άνομη, πως δεν υπάρχει με αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος ευλογήνησε με αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ήξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα τα περιπέριο και έγιο πνεύματι, χέριο και αεί και αεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιον, Κύριε, δόξα σε. Κύριε, ελεήσω.
Αλληλούια. Μου φοβηθείς, ωραία, από μυρία
Σαν συγκυριακή μία
Κατά του βαλαστόρος και τα λιλιά.
έξωσαν εκ του ουρανού, Κύριε, και είδε εκ του ήχου του Αγίου Σου και δόξη Σου, που έστει το πλήθος του ελαίου Σου και των νυκτημών Σου, ότι γενέσκου ημών, Κύριε, σίδερη πατήρ ημών, ότι Αβραάμ που παίρνω ημάς και Ισραήλ που κατέρνω ημάς. Αλλά Συ, Κύριε, πατήρ ημών, ρίσε ημάς, απαρχής το όνομά Σου εφημάσαι. Τι επλάνησες ημάς, Κύριε, από τις οδούς Σου, εσκλήρινας τας καρδίες ημών του μη φοβίστεσαι, επίστρεψον δια τους δούλους Σου, δια τας φυλάξης χειρονομίας Σου, ή να μικρόν χειρονομήσομεν του όρου Σου Αγίου Σου. Οι υπενεμβίοι ημών κατεπάθησαν το αγίασμά Σου, και γινόμεθα ως το απαρχής, ότε ουκ ήρξας ημών, ουδέ επεκλήθη το όνομά Σου εφημάς. Εάν ανοίξεις των ουρανών, τρόμος λείψεται από Σου όρη, και ταχύσονται, ως η κυρός τίκεται από πυρός. Και κατατάξει πυρ τους υπενενδύους Σου, και φανερών έστε το όνομά Σου της υπενενδύης Σου. Από προσώπου Σου έθνη τα ένδοξονται. Όταν ποιείς τα ένδοξα, τρόμος λείψεται από Σου όρη. Από του αιώνος ουκ υπούσαμε, ουδέ ιουχαμή ημών είδων Θεών πλην Σου, και τα έργα Σου αληθινά, και ποιήσεις της υπομένους είσαι έγκρος. Συναντήσετε γάρ έγκρος της ποιούση των δίκαιων και των οδών Σου μνηστήσονται. Και νύν, Κύριε, πατήρ ημών, Συ, ημείς δε τριλός και Συ ο πλάστης ημών. Έργα χειρών Σου πάντες ημείς, μη οργίζω ημείν, Κύριε, έως φόδρα, και μη εν καιρό μνηστής αμαρτιών ημών. Και νυν επίβλεψον, Κύριε, ότι λαό Σου πάντες ημείς. Προφητείας Ιερεμίου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, εμνίστην ελέγους νεότητός Σου και αγάπης τελειώσεώς Σου, του εξακολουθήσεσαι το Αγίο Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ, του Κυρίου αρχή γεννημάτων αυτού. Πάντες οι αισθείοντες αυτών ημελήσουσι, κακά λήξη επ' αυτούς, λέγει Κύριος. Ακούσατε λόγων Κυρίου ήχος Ιακώβ και πάσα πατριά ήχου Ισραήλ. Τάδε λέγει Κύριος, τι έδωσαν οι πατέρες ημών εν εμή πλημέλημα, ότι απέστησαν μακράν απ' εμού και εμπορεύτησαν πίσω των ματέων και αιματαιώθησαν. Και ουκ είπων, πού εστί Κύριος, ο αναλογών ημάς εν γης Αιγύπτου, ο καθοδηγήσας ημάς εν τη ερήμο, εν γη απείρο και αβάτο, εν γη ανίδρο και ατάρκο και σκιά θανάτου, εν γη ενή ούδη όδευσεν εν αυτή ανήρ, που δε κατόρχισε λιός ανθρώπου εκεί, και εισήγαγον ημάς εις των θάρμινων του φαγίου τους καρδούς αυτού και τα αγαθά αυτού, και εισήλθετε και ερνιάνατε την γη μου, και την κληρονομία μου έθεστε εις βέληγμα. Οι ιερείς ου είπων, πού εστί Κύριος, και οι αντεχόμενοι του νόμου, πού και πιστανδόμε, και οι ποιμένες εισέδουν εις εμέ, και οι προφήτε προεφήτευον την βάρ, και ο πίσω ανοφελούς εφορέφτησαν. Δια τούτο έτη κριτήσομαι προς ημάς, λέγει Κύριος, και προς τους Υιούς των Υιών ημών κριτήσομαι. Διέλθετε εις νήσους και τιήμ και είδετε, και εις κυδάρ και αποστήλατε, και νοήσατε σφόδρε και είδετε, ή και έγονε τη άφτα, ή αλλάξονται έθνη θεούς αυτών, και αυτοί ούπισι θεοί. Ο δε λαός μου ηλάξε από την δόξαν αυτού, εξής ουκ οφελητήσονται. Εξέστη ο ουρανός επί τούτο και έτριξεν επί πλήρων σφόδρα, λέγει ο Κύριος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Δικαίων ψυχέ εγχειρεί Θεού και ουμή άψητε αυτών βάσανος. Έδωξαν ορθαλής απρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκουσης η έξοδος αυτών και η αθμών πορεία σύνδεμα. Ιδέη συν εν ειρήνη, και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης, και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευελίτη πείσονται,
ότι ο Θεός επίρασε με αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού, ως χρυσόν εν πονευτερίο ευλογίασε με αυτούς και ως ολοπάρκωμα θυσίας προσελέξα το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πλυντήρες εν καλάμι διαδραμούνται, πρινούν συνέθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι προπηθώτες από αυτό συνήσουσιν αλήθεια και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της ουσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Thank you.
παντός εκείνων από πάσης πανδέμης ενεργείας και αρχοντικής και διαβολισμών μαθαίων και θυμίσεων των ιών. Ή το κράτος της βασιλείας σου προηγουμένων και δοξασμένων, παντός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν και αείς τους αιώνας των αιώνων. Αγάλω και κούρευε, πήρε
σου, δικαιονομία σου. Επίστεψε τον κόσμο σου, λέει, και εκτελείς. Και τους σωτέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάψουν με την μάστα ελέγχου τα πλούσια. Κυρδίες των ακράδοδες κρίσιμων Θεοτόρων και Παρθέν Μαρίας. Την άμυνα του μυριζόπιου σταυρού. Προστασίες των ημίων εφουρανιών δυνάμινων σωμάτων. Ηγεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημών αποστόλων. Των Αγίες Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων. Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κύριοι Μιλιάνου Τελέινος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, Νικολάου Τελβίης Πύρινος Επισκόπου του Μητρούδου του Θεματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καημίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Πρωτομάρτυρων και των Διακών του Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλου Μαρτύρων, του Γεωργίου του Θεοφόρου, Θεοδόρου Τύρινος, Θεοδόρου του Στατιλάτου, Αγίας Ενδόξων Μαρτύρων, Πανεπιστημίου Εφημίας, Σύνου Πατέρων ημών Γερασίμου του Νέου Σκητού, Αρσενίου του Καπαδόπου, Συνόμου του Νέου Θεολόγου, Σεραφή του Σαρόφ, Συλλόγου του Αθωνίτου, Πορφυρίου Καψουκαλυμπίτου, Παϊσίου Καϊωρίου, Ρουσιάδη του Ασημών Θεοδόρα Αυγούστη, Αγίων Δηδικαίων των Βαρτών Ιωαχήν και Άννη, Αγίων Ενδόξων Μεγαλομάρτυρο, Δημητρίου του Μυρολίτου και Δημητρίου του Μυρολίτου και Πάντου των Αγίων. Υπηρετεύουμε σε μόνη πολύ έλεγε, κύριε, επάρξον ημών των ονοματολόγων δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
Πάντως
Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αέ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, θυτή τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αέ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευχέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον μου τον επιούσιον δώσ' μη σήμερα, και άφεσι μη τα οφειλήματα ημώνος, και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών, και μην είσαι με εγγύς ημάς εις πυραιός μόνο, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό. Ότι σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μη και αέ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Amém. E então, querida, para o Senhor, que é o Senhor.
Δόξα Πατρί Κυρίω και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογήσου τον Κύριο με παντή καιρό. Δια παντός ένεσης αυτών του σταματίου. Εν τω Κυρίω επενεθίσεται η ψυχή μου από σώτωσαν πρέης και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριο συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτό επιτόπτο. Εξεζήτησα τον Κύριο και επί του Σέμου και εκπασών τα σπίψε όλου ερισατώμε. Προσέξατε προς αυτόν και ποτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσκυνθεί. Ούτως ο φτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήτουσεν αυτού και εκπασών τον θλίψαν αυτό έσουσεν αυτόν. Παρεμβαλεί ο άγγελος Κυρίου κύπτω των φοβουμένων αυτών και ερίσετε αυτούς. Διέψαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρως εκκρίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάθες οι Άγιοι αυτού ότι ούτε στην υστέρημα της φοβουμένης αυτών. Και έξις εν ουρανής την μεταμαρτύρων κοινωνίων.
την επίμονο και υπομονετική άσκηση θεωρούσαν ως αληθινό ανέμακτο μαρτύριο και πολλοί άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Όπως ο Άγιος Νίλος, ο ασκητής, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του οποίου είναι γνωστή εις όλους η διδασκαλία ότι η ενσυνείδητος και συνεπής εργασία των εντολών του Θεού και ο κόπος και η υπομονή εν τη αποκτήση των θείων αρετών είναι μαρτύριον αντάξιον αληθινού μαθητού του Χριστού και των Αποστόλων. Ομιλών περί της οφειλωμένης τιμής προς τους Αγίους, ο Δαμασκηνός λέγει «Τιμήσομεν τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες και τους Οσίους Πατέρας ημών, τους Θεοφόρους Ασκητάς, τους το χρονιότερον και επιπονότερον μαρτύριον της συνειδήσεως διακρίσαντες. Τούτων πάντων αναθεωρούνται στην πολιτεία, ζητώσουν την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, τον ζήλο, τον βίο, την καρτερία των παθημάτων, την υπομονή του μεθυσέματος, την αρκετών της δόξης στεφάμων αυτής κοινωνήσωνα. Αυτή η μαρτυρική ζωή τους όμως δεν σημαίνει πρωτίστως αυτό που συνήθως εννοούμε σήμερα του τέστην ότι ο μοναχός βασανίζεται, αλλά σημαίνει κυρίως ότι ο μοναχός ζει τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και με την ζωή του δίδει τη μαρτυρία του Χριστού. Κατά το περιεχόμενο της, μία είναι η χριστιανική ζωή. Είναι η νέα ζωή που την έφερε ο Χριστός ως νέος Αδάμ, που δια της αρκώσεως και ανανθρωπίσεως του εισήλθαν στα συνθήκα της παλαιάς πεπτοκίας ανθρωπίνης ζωής, της ζωής της παλαιάς ανθρωπίνης ζωής και κατά την μεγάλη και σωτήρια θεία οικονομία των παθημάτων του, του Σταυρού και της Αναστάσεως, ανεγέννησε και μεταμόρφωσε την ανθρωπίνη ζωή εις θεία και θεανθρωπίνη ζωή. Ο Θεάνθρωπος Χριστός ως σωτήρ εισήλθανε στην ανθρωπίνη μας ύπαρξη και ανέλαβε όλη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ανθρωπίνη ζωή και η ανθρώπινη φύση και με την θεϊκή ζωή το θεανθρώπινο του έργο της λυτρώσεως και σωτηρίας εγέννησε την ανθρωπίνη ύπαρξη και την ανθρωπίνη ζωή με νέα ζωή, την καταλυτωμένη θεία ζωή. Η νέα ζωή δε αυτή είναι απελευθέρωση από την αμαρτία και τα πάθη, από την φθορά και των θάνατων, από τον διάβολο. Απόδειξη τούτου είναι οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Μάρτυρες και οι Άγιοι Μοναχοί Ασκητέ, αλλά και γενικώς οι Άγιοι, δηλαδή οι αληθινοί Χριστιανοί, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του έδιναν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού ως αληθινού Θεού και σωτήρου των ανθρώπων. Είναι γεγονός ότι ο χριστιανισμός εμφανίστηκε εις τον κόσμο καταρχήν ως νέα ζωή μια συγκεκριμένη ομάδος ανθρώπων, δηλαδή της Εκκλησίας. Δεν εμφανίστηκε τόσο καταρχήν ως μια νέα διδασκαλία, αλλά ως νέα ζωή μιας νέας κοινωνίας των χριστιανών, ως μαθητών και μιμητών του Χριστού, εις Αυτόν πιστεψάντων, εν Αυτό μετανοησάντων και αναγεννημένων, δι' Αυτού λελιτρωμένων και σεσωσμένων και τη χάρη και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος πεπληρωμένων και γευσαμένων ήδη εδώ στην επίγειον ζωή της Αναστάσεως και της αιωνίου ζωής του Θεού. Δια τούτο μπορούσε, παραδείγματος χάρη, ένας εκ των Αγίων Αποστόλων να είπε ότι «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Η νέα αυτή ζωή του Χριστού μέσα στους χριστιανούς συμπεριλαμβάνει όλο το Ευαγγέλιο. Επομένως και τη διδασκαλία του, όλη την καλή και σωτήρια αγγελία του Θεού για το ανθρώπινο γένος και δι' ολόκληρων των κόσμων και όλων αυτού ονομάζεται συχνά στην Καινή Διαθήκη μαρτυρία του Ιησού Χριστού.
Και αυτήν λοιπόν ζωή και μακριά ζούσαν και έδιδαν οι Άγιοι Απόστολοι και εις τη συνέχεια οι Άγιοι Μάρτυρες. Και οι μεν και οι δε στην επίγειον ζωή των όσων αυτοί διαρκούσαν, εμαρτύρουν πρώτα τη συνειδήση, δηλαδή την πίστη, τη πίστη, τη αγάπη, τη ελπίδη, τη υπομονή, τη αγιότητα του βίου των, ότι ο Χριστός είναι όντως ο αληθινός Θεός και ο πραγματικός σωτήρ των ανθρώπων, και ότι αυτοί μένουν πάντοτε πιστοί εις Αυτόν, πιστοί άθροι θανάτου, ακριβώς επειδή έχουν διευθεί τη νέα ζωή του, η οποία νικά την αμαρτία και τον θάνατο. Εάν θυμηθούμε τι έλεγαν οι Άγιοι Μάρτυρες στα αρχαία μαρτυρολόγια ενώπιον των βασιλέων και αρχηγών του κόσμου και γενικώς ενώπιον εκείνων που τους οδηγούσαν στο μαρτύριο τότε, θα είδαμε ότι βασικά τους έλεγαν περίπου τα εξής. Ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός σωτήρ μας, ότι μας έσωσε, από τα αισχρά πάθη και από την ζωή της αμαρτίας και μας έδωσε την αληθινή και αθάνατον ζωή, ούτως ώστε ο θάνατός σας δεν είναι πλέον διημάς θάνατος, αλλά αρχή νέας ζωής, πιστείας και αθανάτων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο μαρτυρικός θάνατος των Αγίων Μαρτύρων ή το άνευ πόνο και βασάνι, αλλά σημαίνει ότι ο ενέματι θάνατος του είχε διαφορετικό νόημα και περιεχόμενο και ακόμη περισσότερο. Ο μαρτυρικός διαχριστών θάνατος του είχε και έχει πάντοτε την χάρη και την παράκληση του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, οι άγιοι της Εκκλησίας του Χριστού δεν ήσαν απλώς ήρωες οι οποίοι είχαν την ανθρωπίνη δύναμη να υποφέρουν τους πόνους, όπως παραδείγματος χάρη οι αθλητές και ήρωες του αρχαίου ελληνισμού ή σύγχρονοι ήρωες της οποιασδήποτε επαναστάσεως ή ιδεολογίας, αλλά ήσαν αναγεννημένοι άνθρωποι, ελεύθεροι από την αμαρτία και τα διάφορα πάθη, επομένως και από την ανθρωπίνη εισμονή, πραείς και ταπεινή, όπως ο Χριστός, με την υπομονή του και την αγάπη του και προς αυτούς τους διώκτες και βασανιστάς του. Βασανιστάς τους. Δια τούτο είχαν και την παράκληση και ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος, επειδή και η ζωή τους μέχρι τότε ή το ένα αληθινό μαρτύριο συνειδήσεως δια των Χριστών και κατά Χριστών. Για την μαρτυρία και μαρτυρική ζωή και θάνατον δεν είναι το πρώτο η παρθενία, αλλά η πιστώτηση στη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, η αδίστακτος πίστησης των Χριστών και η αυτοπροαίρετος πάρτησης με Αυτόν, ψυχή και σώματι, ώστε να μαρτυρεί και την τρόπος η γεύση τους και η πείρα τους της νέας ζωής και σωτηρίας εν Χριστώ. Όταν αργότερα ο φανερός σταμάτησε ο φανερός διωγμός των χριστιανών και έτσι στην πραγματικότητα ο διωγμός των ευθυνών μαθητών του Χριστού εις τον κόσμο αυτόν δεν σταματάει ποτέ, τότε ακριβώς εμφανίζεται το φαινόμενο του μοναχισμού. Όπως έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Φλωρόφσκι, ο μοναχός φεύγων από του κόσμου τούτου δίδει τρόπον την αμαρτυρία ότι ο κόσμος ευρίσκεται εν πλάνη. Σαν να λέγει στον κόσμο, μη πλανάστε ότι πρόκειται να οικοδομήσετε την Βασιλεία του Θεού εδώ, εις αυτόν τον κόσμο. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη και ούτε έρχεται με τα παρατηρήσεως. Και μόνο αυτή η προφητική φωνή του μοναχού που καλεί εις μία διακριτική απόσταση από τον κόσμο, τη δύνατο να δικαιολογήσει την πηγή του μοναχού από του κόσμου. Όμως δεν εξαντλείται η μαρτυρία του μοναχού μόνο εις αυτό. Μαρτυρεί περί του Ευαγγελίου της σωτηρίας ως πράγματι χαρμοσύνου αγγελίας της νέας και σωτηρίου ζωής. Ο Άγιος και ηγαπημένος μαθητής του Χριστού Ιωάννης
Αυτός που είδε ο αγνός και καθαρός, όσον ολίγες εκλεκτές ανθρώπινες υπάρξεις, έλεγεν ότι εάν είπαμε ότι αμαρτία μου και έχουμε και αυτούς πλανώμε και τον Θεό ψεύστην διούμε. Διότι ο Θεός έστειλε τον μονογενή Υιόν του να μας σώσει και εμείς λέγαμε ότι η αμαρτία μου δεν έχουμε. Μια διάφτη λοιπόν ψευδής στάσης ημών των ανθρώπων έναντι των εαυτών μας και του Θεού, ουσιαστικά σημαίνει μεγάλη άγνοια και του εαυτού μας και της ανθρωπίνης, ανθρωπίνης φύσεως γενικώς. Άγνοια και του τι είπε ο άνθρωπος όταν τον δημιούργησε ο Θεός, ώστε του τι είναι τώρα, αλλά και του τι πρέπει και μπορεί να γίνει ο άνθρωπος. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο συναίτης, λέει τα εξής. Εάν μη γνώμη ίους ημάς επίησεν ο Θεός, ούτε επιγνωσόμετα ίους ημάς επίησεν η αμαρτία. Εάν δηλαδή δεν γνωρίσουμε τι λογής μας έκανε ο Θεός, δεν θα γνωρίσουμε τι λογής μας έκανε η αμαρτία. Ο άνθρωπος εδώ σαν να αντιστρέφει την τάξη της χριστιανικής γνωσιολογίας, λέγοντας ότι εάν δεν γνωρίσουμε τον εαυτό μας, όπως μας έχει δημιουργήσει ο Θεός, δεν θα γνωρίσουμε πώς και πού μας έχει καταντήσει η αμαρτία. Συνήθως νομίζουμε ότι θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί μια επίγνωση της αμαρτίας, της αμαρτωλότητός μας, για να φτάσουμε να γνωρίσουμε την εικόνα του Θεού μέσα μας καθαρή, των αληθινών άνθρωπων μέσα μας, όπως τον έχει δημιουργήσει ο Θεός. Όμως ο Άγιος Συναίτης εδώ, από την ασκητική πείρα του, λέγει αντίστροφα. Ο Χριστός αποκάλυψε την αλήθεια περί του ανθρώπου στο πρόσωπό του ως και άνθρωπος. Το αναστάντη και ανθρώπο Χριστό, κατάλαβαν οι χριστιανοί, πρώτον οι Απόστολοι, κατόπιν οι μάρτυρες και εις την συνέχεια οι μοναχοί, εις ποιαν κατάσταση να βρισκόμεθα εμείς οι άνθρωποι μετά την πτώση στην αμαρτία. Το φως του προσώπου του Θεανθρώπου Χριστού φαρανώνει το πραγματικό πρόσωπο του ανθρώπου και φωτίζει την πεκτοκία κατάστασή μας, ούτως ώστε να φαίνεται πόση ανάγκη έχουμε από την εν Χριστώ σωτηρία, την αναγέννηση, την μεταμόρφωση της νέας ζωής του νέου κατά Χριστόν ανθρώπου. Με άλλα λόγια, αυτά που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης είναι εκείνα που είπε ο Άγιος Μακάριος ο Ειδίκτυος εις μία εκ των ομιλιών του, ότι καθήμενοι εις ένα σκοτεινό δωμάτιο δεν μπορούμε να είδαμε ή να καταλάβουμε εις ποιον και πόσον σκοτάδι επισκόμεθα και εις ποιον γύρω μας ακαθαρσίαν καθόμαστε. Μόνον όταν εισέλθει έξωθεν μία ακτίν από τους, τότε μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιον σκότος και ποια καθαρσία υπάρχει στο δωμάτιο όπου καθόμαστε. Έτσι και ο απλός άνθρωπος δεν έχει την συνείδηση και πλήρη επίγνωση της αναπηρής καταστάσεως του, έως ότου δεν τον επιλάμψει το φως της χάριτος του Χριστού και το Άγιο Πνεύμα φωτίσει όλα τα σκοτεινά βράχη των βαθών και κακιών που εμφορεύουν στην καρδία, την ψυχή και το σώμα του πεπτωκότος ανθρώπου. Τότε ο καθήμενος εντεσπότη και η σκιά θανά του άνθρωπος εξανίσταται και με την βοήθεια εμπιστίας χάριτος αρχίζει τον αγώνα της μεταλλίας και της κατάρσεως της καρδίας του και όλης της υπάρξεως του. Και τότε γίνεται όντως μάρτης της αληθινής σωτηρίας του Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η χάρη της νέας ζωής του Χριστού, η χάρη του παρακλήτου του Αγίου Πνεύματος, ήταν εκείνο που εις τους Αγίους Μάρτυρες κατέστησε φανερά και αυτήν την πραγματικότητα της νέας εν Χριστώ ως ένα πραγματικό βίο. Και έτσι ήταν εύκολο κατόπιν να πάνε να μαρτυρήσουν για τον Χριστόν.
Όχι βέβαια επειδή οδηγούμενοι στο μαρτύριο δεν εβασανίζονται και δεν υπέφεραν, δεν αισθάνονται τους πόνους του μαρτυρίου τους, όλος τον αντίον υπέφεραν και πόνεσαν όσο μου δεις άλλος. Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτε εν συγκρίση με την εσωτερική τους πληροφορία της αληθείας και πληρότητος της νέας εν Χριστώ ζωής μέσα τους. Εις τους φιλοκρίστους μοναχούς, την ιδία αυτήν εσωτερική πληροφορία και μαρτυρία δίδει αυτό το ίδιο πνεύμα του Χριστού και δια τούτο αυτοί με χαρά ασκητεύουν και καταναλύσκονται στους ασκητικούς αγώνας και πνευματικούς άκρους παρομοίους προς εκείνους των Αγίων Μαρτύρων. Όλη η ζωή του μοναχού είναι αφιερωμένη και δοσμένη στον Σωτήρα Χριστόν και δια τούτο πολλοί εκ των μοναχών, αν όχι και όλοι, ειλικρινά επιθυμούν το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων του Χριστού. Εάν λοιπόν με τα μία διάφθη ασκητική ζωή όλοι είναι συνείδητα και μαρτυρικά δοσμένοι στον Χριστό, έρθει ή δεν έρθει ο μαρτυρικός ενέμαχος άνθρωπος δια των Χριστών, τούτο είναι σχεδόν δευτερεύον, διότι η τιούτη μοναχή ήδη είναι πιστή μάρτυρες του Ιησού Χριστού, του μόνου φιλανθρώπου Θεού και σωτήρος των ανθρώπων. Οι Άγιοι Μάρτυρες εν τη Εκκλησία μας είναι αναμφιβόλως υπεράνω των Αγίων Μοναχών. Εν τούτης και η αληθινή μοναχή δεν είναι στερημένη της δόξης και της ομορφιάς της εικόνας του Χριστού, διότι και αυτοί πάντες, ανετεκαλυμμένο προσώπο, την δόξα μου Κυρίου και ευκριζόμενη, την αυτήν εικόνα μου κομορφούνται από δόξης εις δόξα μου, καθάται από Κυρίου Πνεύματος. Υπάρχει όμως μία και η αυτή χριστιανικής φραγής, που εξίσου χαρακτηρίζει και κατά τον ίδιο τρόπο επισφραγίζει και το μαρτύριο των μαρτύρων και το μαρτύριο των μοναχών. Είναι η Θεία Αγάπη του Χριστού, την οποία ο Θεός εξίσου εκέχεται εν τες καρδίες ημών και των μαρτύρων και των μοναχών, που μέχρι το σαγείο. Και δια τούτο, από την αγάπη αυτήν του Χριστού, που δεις δύναται να χωρίσει των αληθινών χριστιανών, είτε Απόστολος είναι, είτε μάρτης, είτε μοναχός, είτε απλός χριστιανός. Γράφει ο Θεοδόρητος Κύρου εις την φιλόθυμη ιστορία του και μέντι και των Αποστόλων χωρός και των μαρτύρων ειδίνει τούτο το πυρ των θείων έρωτα, την θεία αγάπη εις δεξάμενη, πάντων μεν υπερίδων των ορωμένων, πάσης δε ζωής, ειδίστης, τα μύρια των θανάτων ήδη προήλοντο. Εραστέντες γάρτου θείου κάλους και το περιημάνο του Θεού, λογισάμενη φίλτρο και τα σμυρίας εν τη μυθέντες ευεργεσίας, εσχρόνι γίσαντο μήτε το κάλος εκείνο κοθήσε το άφταστον, και αχάριστη περί των ενεργέτων γενέστε. Τούτου χάρη μέχρι θανάτου τα προς αυτόν συνθήκα σε φύλαξαν. Τούτου το, του κάρου σε βαστέντες και οι νέοι εξαιρετής αθλητέ, οι μοναχοί, όν συνεγράψαν εν συντόμων των βίων, στους μεγάλους εκείνους και την ανθρωπία φύση νεκόντας, εις επίδεσαν αυτούς. Η ενασχύση της αγάπης προς τον Χριστόν εξίσωση των μοναχών προς τους Αγίους Μάρτυρες, δεν είναι λόγος να εφαίρεται ο μοναχός και να νομίζει ότι υπερέχει έναν κοινωνικών χριστιανών, διότι και κάθε χριστιανός, πιστός στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ως πηγή μου της σωτηρίας του και της νέας ζωής και αγωνιζόμενος να ελεγχθεί και ζήσει τη νέα αυτήν ζωή, είναι βασικά και αυτός μάρτυρης του Χριστού. Ακριβώς έτσι μας μαρτυρεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αγάπης ουδέν, ούτε μίζων, ούτε ίσον μεστήν. Ουδέ αυτό το μαρτύριο, ο πάντων στη κεφάλαια των αγαθών. Αγάπη μεν γά και χωρίς μαρτυρίν, ποιή μαθητάς του Χριστού. Μαρτύριον χωρίς αγάπης, που κάνεις χύσιε
τούτο εργάσαστε. Χωρίς αγάπη, χωρίς η αγάπη, χωρίς το μαρτύριο, μας κάνει μαθητάς του Χριστού. Το μαρτύριο χωρίς την αγάπη δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Ο δε Θεόημον, δώσε και κράτησε στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Δώσε να μου συστήσετε αυτό το δύσκολο να μου προσέλετε. Δόξα ελευσίστη στερεοτή τη γη σελήνη με το ψευδαρτία. Δόξα ελευσίστη στερεοτή τη γη σελήνη με το ψευδαρτία. Κύριε τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου να γίνει θέλωσή σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου να γίνει θέλωσή σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου να γίνει θέλωσή σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου να γίνει θέλωσή σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου να γίνει θέλωσή σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου να γίνει θέλωσή σου.
Το πολύ και η ψυχή μου ο πίσω σου μου κάνει λάθο την δεξιά σου. Δόξα τα την και η όποια και η θέμα. Και νικιά ή και εις τους αιώνες των αιώνων του Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα τα την και η όποια και η θέμα. Και είναι και άλλη θέληση του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεό τη εμπειρία μου, η μέρα σε κέτραξε και ανοιχτή να διώσω. Είσαι πέθανο ο Θεό σου, προσευχή μου, πριν ο Θεό σου στη λέξη σήμερα, ότι απίστευτα από την ψυχή μου, και η ζωή μου το αγγίζει. Πω ενεργήσει θύματα των καταπανών με τη σειρά του, και ελήφθη σε άνθρωπο απολύτω, εν νεκρή ελεύθερη. Στην πραγματεία καθέρχονται σε ανθρώπου. Όλο και μη στη σέλη και αυτοί έχουν σκυρό σου απόφτησαν. Δεν θέλω να ουρά το καταπέτω, εν σκοτεινή και εν σκιά θανά. Εδώ να είναι και σπίτι το θυμό σου, και πάνω στου μετρολισμού σου και δεν σε κάνω. Μάθημα σου, γνωστού μάθημα. Δεν θέλω να βγαίνει η ώρα τη. Παραδόθηκε και σε ξεχωρεύουμε. Το θερμίο μη στέλνει από το θεό. Εκέτρεψε προσεκτή η όλη τη μέρα. Διακέτρεψε προσεκτή η χειρά μου. Τη μετρή του λύση στα γνάσια, η ιατρία μα τη σου ζητήσει μόνο τη σοντέση. Η διηγήσε τέτοια σαν το τάφο του ελαιό σου και την αλήθεια μου στην διαπολύ. Η γνωστή σε τελοσκόπη και τα γνάσια σου και η δικαιοσύνη σου η υγεία εκλέγιο. Παγώ προσέχει, κυρία, και έπρεξε και το πρωί που σε εκεί μου προφάσισε. Είναι αντί, κυρία, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μένα. Το πώ είναι εγώ και εγώ πιστεύω μου. Ψωθείς δε ταπεινώθηκε και εξηγορήθη. Επεμέντε η φωνολογία σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκεί το σαν ως είδω, όλη τη μέρα του κυρίας μου μιάνω. Και μάχτευες από την οχύλη και πισίνα και τους γνωστούς μου από τα λεπτόλια σου. Κύριε ο Θεός της οτιδίας μου, η μέρα σε κέφταξε και η νυχτή να διένωσε. Είσαι πέτα με ποιόν σου η προσευχή μου. Κλείνω το ουσού στη λέξη μου. Ευλόγησε την Ιδονίδα και πάντα τα εντόπια μου το όνομα του Άγιου Μαρτύρου. Ευλόγησε την Ιδονίδα και μια κοινωνιά μου πάσχη στην αγαπητοδόση σε αυτήν. Μια κοινωνιά πάσχη στο σαναδείο σου, το λιώμα μου πάσχη στο σνόσου σου. Το λίγο μου να καθοράσει τη ζωή σου, που στα πάντα σε μια και εκτελήσει. Το να μην πρόντε να αφήσει την επιθυμία σου, αναγεννηστεί σε όσα ετού είναι άνθρωπο σου. Και όλο λίγο σύνο ο κύριο του κρίνου χάσει τι ειρηνέ. Και γνώρισε το σώμα του σου το μαγισί. Τι σύνη στη δράκη τα θερήματα αυτού. Η χτύρα μου και έγινε ο κύριο. Μα ακολόφινο και το μέρο. Που πιστεύω σου γυριστήσατε. Ουδέει στον αιώνα του γύρω. Που κατά τα σαμονία στη μόνη που έχει ανήκει. Ουδέει κατά τα σαμαπία στη μόνη τα πέρα του γύρω. Ότι κατά το ύψο του ουρανό και τη λύση. Εκρατάρουσε Κύριος το έλεος αυτού έδειου σου δομένου σου αυτόν. Εδώ σου να παίξω με ένα τολέα από δυσμό και μάθω με ένα θυμό της κοινωνίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήλιου σου αυτήρισε Κύριος του δομένου σου αυτόν, ότι αυτός έδειου το πλάσμα ημών. Εμίστη ο τυχούς εσμένα, άνθρωπος ο συγκόπτης σε ημέρα αυτού, ο σιάνθος του αλλού του σε ξανθήσει, ότι πρέπει να δείχνανε με αυτό και ούτε υπάρξει, και ούτε επιδονώσετε έτσι τον τρόπο αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος Θεός του αιώνος επί τους φοβημένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιών σφυλάσσου στην ιδιαθήκη αυτού και με ανημένη στον αντόλογο αυτού του ποιήσε αυτάς Κύριος εν το ουρανό και ως τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοντα σπόζα ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άνθρωποι αυτού δυνατή ισχύει πλούντες στον λόγο αυτού του άκουσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο εν πάση αδυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή τελούδες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο εν πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγητε ψυχή μου τον Κύριο, εν πάντα τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγητε ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου και ευθύνη σου. Εις άκουσον μου την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέφησες χρήση μου του Θεού σου, ότι με δικαιωθήσετε με ποιόν σου πάρθω, ότι κατελείωσε με ο Θεός του ψυχή μου, μεταπλήνωσε τη γη του ζωή μου.
εκάθισε ένας σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνους, και η Κυρία συνεχίζει το πνεύμα μου, ενώ μια ταράχτη καρδιά, ενώ στην αρώνα αρχαία μου, εμελέτησα η πάστη σε έργη σου, έλπη είμαι στον χειρόν σου, βελετώ μου, διέπετασα προσέκτας χειρό μου, η ψυχή μου ως δι άνοιγος, τα χείλησα ψώνη, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σου απ' εμένα και ομοιωθήσω με τις καταμένους μου. Ακουστώ με την ισόνη το πρωί το ρεό σου, ότι επιστήλθησα. Πρόλησα με την κυριότητα να την πορέψω, ότι προσέειδε την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προσέχετε θυμό. Διδάξω με την πίνη του θέλημό σου, ότι εσύ η αθρωή. Το πνεύμα στο αγαθό με πηγή σημαίνει τι ευθεία. Ένα και το λόγο τόσο, Κύριε, ζήσεις μου. Τη δικαιοσύνη σου εξάξε, Κύριε, στην ψυχή μου. Εν το ελέγχο εξοδοτεύσει του εχθρού μου και απολύει πάντα του θλίβανε στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάξω μου και η δικαιοσύνη σου και μη εισάξει στη λύση μου από την δούλη σου. Εισάξω μου και η δικαιοσύνη σου και μη εισάξει στη λύση μου από την δούλη σου. Το πνεύμα στο αγαπώ να διηγήσει με την ευθεία. Όξα το τελικέ η όρθια και το πνεύμα του και είναι και αλήθεια στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Τι ελπίσαι, Κύριε, δόξα σε ο Thank you.
Χριστού και πάντα συνήγαγε, ας μας είναι παξίως επιμίξε Θεόφρον, ως όντως στρατιώτη και εχθρόν καθελέτη, διότι εσύ και εσύ εστέσες πρίσε ημάς πειρασμόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αχρίστε ως κάποιοι μαμάρτης Δημήτριε, Χριστόν εντυσσάμενος κάθε πολέμησας, εχθρόν των ανίσχυρων, διάβλιγα των ανώμων, εν αυτό ο καταργήσας, γέγονας της εμπίστη, ευσεβίας αλήτης, Διό σου και την ύπησε, τόσο πανηγυρίζομαι. Νίκαι αλήθεια στους
Αιώνα, το έλεος αυτού, αλληλούια.
Thank you.
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Τη δουλειά να νομίζω συνελήφθην και να μαρτύρωσε τη συσσαμίδη του. Τη δουλειά αλήθεια η γάπη σα. Πάλι κατά τα κρύπια τη σοφία σου εντυλωσάζουν. Ραντίζει με ισόπου και καθαριστήσουν. Λυνίζουν και υπέρ του όρου να καθίσουν. Αγγλίζουν αγαλύτερη συγκέρα δοσύνη. Αγαλιάσουν τα οστέα και τα κοινωνία. Απόσπαψαν το πρόσωπό μου σώπου των ονοκιών μου. Ο πάσης της αμονίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καταράξει ο σωμένοι ο Θεός. Και πνεύμα ελευθέρες συγγέντσου για τις εγκάπης μου. Οι απολύψεις με αυτό το πρόσωπο σου. Και ο πνεύμα στο Άγιο μου και πανέβης κατά μου. Αγώδες μου την αγαλίαση του σωτήνου σου. Και πνεύμα τη γεωμικό στήριξό μου. Διδάξω άνθρωπο στα σωδικά. Και σε δύση της επιστρέψουση. Είσαι με ξανά τον Θεός, το Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε την γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου. Κύριε, το κύριο μου ανοίξεις. Γνωστό μου αναγγελεί την ένωσή σου. Ότι θέλεις αστησία να το κάνω. Ολοκαυτώ με το που και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένο μου. Καρδία συντετριμένη και τεταπαιρωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάπη μου, Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και η οικονομική του τα τυχεία της Σιώνης. Κατ' ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν προλοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι πιο θυσιαστήριό σου, Μόσχος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τες του Αγλωφόρου πρεσβείες ελεήμων, εξάγγιψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Εν οικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αντί, τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάγγιψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
Κύριε ελέησον, 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 Κύριε
Σαμένος μαρτυρίου.
Δημήτριο Νίκου Σιλών και Χριστέ, ζηλούντα περάσμα φωνήκτουσης πάθους, Κωστή με μία Δημήτριο Νέκτη Αμήλων. Και αυτή η μέρα, οι Άγιοι Μάρτυρες Αρτεμίδωρος και Βασίλειος ξυπητελειούνται. Αρτεμίδωρος ο τέλους ψύχος ψύχος, σύνατονή και Βασίλειον προς ψύχος. Και αυτή η μέρα, η Αγία Μάρτυς Λεκτίνα, καταργής στη Ρωμένη τελείται. Ενγύς η ρίσα χερσή της Ευωθόνου, αφή την εις γη Λεκτίνα σαρκός πάχος. Και αυτή η μέρα, ο Άγιος Μάρτυς Γλύπων, ξύπη τελείται. Ξύπη πρωτήρας Μάρτυς Αχένα Γλύπων, σπονδύ βιλτία αίμας του Χριστό και εις. Και αυτή η μέρα, μύρη του μεγάλου και φρικόδου σεισμού, έσυσας, αλέσωσας αφ' της γη λόγη, της εις γαρολίση, το σεστή το πλέον. Μνήμη του Αγίου Νέου Οσιωμάτου Ιωάσα, ξύπη τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη, εν έτη χιλιοστό, πεντακοσιοστό, τριακοστό έκτο. Μίξα ασκήσει την άκρη συμπαμάκα, διπλούς στεφάνους λαμβάνεις Ιωάσα. Εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Χριστός μου δύναμης Θεός και Κύριος, η τέκνηση και ο προεκός μου έπρεπε να τράβει στην κυριαρχία της καθαράς εν Κυρίω Αγάπης. Δόξα σε αυτός ο νόμος της θεάς. Σαλεύεις Κύριε την γη μου λόγινος, τον χαρισμό αληθείας πάντα συμβάστες που θα στηρίζεστε. Σαλευομένος προσφορές του Αγίου Πολυμήτερος. Δόξα σε αυτός ο νόμος της θεάς. Η Θεία Ρέσσα σου πλονείς τα σύμπαντα και δονείς τα σκαρδίες των υπηγής κατοικούν τον δέσποτα. Ισούν δικαία σου οργής άνες, Κύριε, τα κύματα. Δώσε σε αυτός μου δόξησε. Λιγόρος έχοντας εις νου των φόβων σου, εκφοβείς την κινήση πάση της γης μόνο ευσυμβάθητε, αλλά συνήθως επιμάς τα ελέησου τα μας του σώμα. Περαγία θα το διασώσω εμάς. Ναός σε δέσποινα Θεού γινώσκοντας εν Αγίου Ναός σου, Κύριε, σε τράς έρωμα εις δέηση, είδε την πάκουσιν ημών και παράσκουσιν βοήθεια. Με νικηγόντα το ψεύδος της ασυνίας σου του Θεού καλύψεις το σταόμενος λόγος. Δόξη είστε πάνω σε Δημήτρη, ευσάλλοντα δόξε τη δυνάμη σου, Κύριε. Άγιε Θεοφρέσβη, βέβαια. Ηθινόμενος παλάμη τη ζωή χώρο προς τους ημένες έφτασες τους γαλλινοτάρτους. Εν θα νύνει κυθόμενος κραυγάζης Δημήτρη, δόξε τη δυνάμη σου, Κύριε. Άγιε Θεοφρέσβη, βέβαια. Κατά τις πλάνες των τρόπεων αναστήσεις νικητικών διάδειγμα της δικαιοσύνης Ήλυφας Δημήτρια, κραυγάζω το χτίστη σου, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Περαγία Θεοδεκεστός εμάς. Ως το χτισμάτων απάντων ιδωτέρα, μη την Θεού γενέστε μόνη αξιώθης. Τούτο βάρ γεννήσασα τον κόσμο με φώτισα στις θεογνωσίες τη χάρη την. Άγιε Θεοπρέσβε δεύτερμον. Όριμον ως βότρη σε μάπερ Χριστός, θείας εξαμβέλου δρεψάμενος, εν αποθλίβη μαρτυρίου της τιμής. Το καταρέσαν λέχος δε, μύρου θεία μου εις μυρβάσατο. Άγιε Θεοπρέσβε πού μένεις νηφία μου, ούτε η σκηνή σου εν με συμβία κατέφυξας, ο Στεφανίτης ανεβόα του Χριστό, εις την οσμή το μύρο σου μύρον εκθραμμένο υψόμενος. Δόξα Πατέρ και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ρεύματα Δημήτρια πλάνης δινής, κλείσαν στον αιμάτων σου ρεύμα σύν αμαρτιών μου, στον καθό τους ποταμούς, εις τέλος αποξήρανον, μύρον σου της ρεύμασι, δέωμε. Και νύχια έλλη στους ζώνες των αιώνων να μείνει. Λέγε μη νηφία μου, λέγε τρανός, πού ποτέ επιμένει στα πρόβατα, η νύφη κράζει τον νηφίο και ιό, η οσμή γάρ τον μύρον σου πάντα στους φιλούντας ήλπισε. Το θείο φέγγι σου αγαθέτας τον ορθιζόντος σου ψυχάς που θα κάποιον σου δέωμε, σε ιδένε λόγοι Θεού των όντους Θεών, εξώπου των πτυσμάτων ανακαλούμενος. Δόξα σε τόσο δόξα. Και εσύ καρδία ζήστη την ίν βλέπουσα Θεού την απειλή επικειμένη και βόησον. Φύσε του λαού σου δέσποτα Κύριε και πάψουν την δική ανοργή σου έσπλαχνε. Δόξα σε αυτός μου δόξα. Λαού και πόλη νύν περ το σώ αίμα τη χτίσω Ιησού. Μη παραδώσεις απόλυα νύν το συνταράσιν την γίνη σεισμό φοβερό. Φορός γάρτων αποστόλων καθηκετεύησε. Δόξα σε αυτός μου δόξα. Οδού σου δέσποτα τα σοφάς γνώμη υπεκλήλοντες ρευλή. Εις αγανάκτησιν βλέπουμε, σε το συμπαθείτε και αμνησίκατον, αλλήλειος εκτήρμων γενού της δούλης σου. Τραγία, θα το διασώσουν εμάς. Μια βοηθεία ήρθε καιρός, μη καταλαβείς κρύα αγνή, προς τον Υιό σου και Κύριο, όπως εκτηρήσει προς κεντρου πρόταση μας,
και της επικειμένης οργής λυτρώσετε. Άγιε το Θεό, βρέσμε με κύριε. Ή υπόθετε οικού, εν καρδία δεξάμενος, πειρέστη σας της Αθέου, των ειδώλων μανίας, αείδη με Δημήτρια. Άγιε το Θεό, βρέσμε με κύριε. Ριόμενος ημάς εκ κινδύνων, επίφανο Δημήτρια της ευχές σου, περισχέπων τους πίστη και πόθε εφημούντα σε. Άγιε το Θεό, βρέσμε με κύριε. Η πίστη προς τον σώμη επιγόμενη τέμενος Δημήτρια, νοσημάτων και παθών συμποφθόρων συντόμως απαλλάττονται. Θεραγία θα περισσώσουν εμάς. Ο Λόγος του Θεού, ο Πατρίων Μούσιος, σώς γίνεται Θεομήτων, υπέρνονται και Λόγων Υιώσει ο Μούσιος. Άγιε το Θεό πρέσβε με ο Μέγας Εμάρτης η Δημήτριος, εις έμαση νηδρότας και ράσας των αγώνων μύρων των θείων ημίνε σκέπασε, πυρήτω του πνεύματος, καλώς εψίσας του φάρμακων, εις ψυχών καινή κάθραση. Άγιε το Θεό πρέσβε με σωμάτων τα τραύματα και των ψυχών Δημήτριε, ως περαντιδό το δραστηρίο μύρο καθαίρες, το εκ το τάφο σου, ιών από πλήν ονοητών, ζήλο του δεσπότου σου, σταλαγμής των αιμάτων σου. Δώσε το πρίκαι, Ιωνίου, Πνεύματι. Πυρός ενεργέστερον το μύρο σου, Δημήτριε, πάσα διατρέχων εκκλησίαν, μίζει, πηγάζει, ζείτε και δραμαστικός, εις πίστη προστρέχουσιν αυτό, κλέγουν τα νοσήματα και διώκουν τους δαίμονας. Ο λόγος εμήτρος ο κόρης κοινώσας, ήρθαστε πάρτιν μυρωθήκην καινού μύρου, όθεν παρθένε Αγίου Θείου ψυχέ, ο πίσος ο έβρεμο θερμός, ή καλή γοός εσύ, καλή κόρη δέσποινα, του βίου τη θάλασσα ανυψουμένη καθορών, των πειρασμών των πλήδων υπερ δύο λιμένου σου προς τραβών, βοός η ανάγκη και εκφθορά στη ζωή μου πολυέλεια. Δόξα σε αυτός που δόξεσαι. Ουκ έχοντες δέσποτα παρησία αντισοφήν ή ταπεινή το ύψος σου, τους εκλεκτούς αγγέλους σου εις θερμή κινούμεν παράκληση, δι' αυτόν της οργής σου εξελού ημάς. Δόξα σε αυτός που δόξα σε. Νυν εύνομεν Κύριε όσοι θέλησας ημάς και ουδαμός συνέχωσας υπό τη γη, συμπτώμας υπαλλεπής, πολλά πλημελήσαντας. Ευχαρίστως Διός εμεγαλύνομεν. Δόξα σε αυτός που δόξα σε. Μπροστά της αλεύεστε τα θεμέλια της γης, όπως εμείς παυσόμεθα οι ταπεινοί εισαλεύεστε αρετών της Κρήτων οστάσεως και το φόβο σου λόγια στηριζόμεθα. Αγία Θεόνιτε, απορούμενον ηγήτων σών λαών εκτήρησον και μικρικές πρεσβείες την καθημών Θεό αγανάκτηση μεταποίησον τάχος που δισοπούμενσε. Άγια του Θεό πρέσβευε και συγχώνου συνεχθών του συμνούμε Δημήτριε, η φωτοφόρου σου μνήμη και θαυμάτων πλήρη και χαρισμάτων του Αγίου και σε του παμακάριστα πνεύματος. Άγιε το Θεό πρέσβε διεθνή. Νήσω μου τα σειρά των θεσμάτων πρεσβείου σου, ως γαραίτητος μάρτης παρησία έχεις προς τον Δεσπότη και καινούργια καταφυγή και σκέπη Δημήτριε. Άσκηνο των αγαθών εν μέσω ευράμενος, ως καθαρότατον φίλων και φυλάδων άνθος, ο Θεομήτωρον Υπίος, εν τη γαστρή σου λόγος εσκήνωσε. Άγιε το Θεό πρέσβε διεθνή. Λουτρών του Θείου βαπτίσματος του σάμωνος επίστησα ήδη με μύρο του πνεύματος, ό,τι ληθέσαι μόλιν των θυσής πλευράς το αίμα μύρο λιγάσατο. Άγιε το Θεό πρέσβε διεθνή. Ανάστα δε προπησίω μουσική του Δημητρίου προσθέγεται νυφίος Κύριος, οίκον του Νάρδο εισέλθομεν και της οσμής του μύρου μου μεταλάβομεν. Άγιε το Θεό πρέσβε διεθνή. Και να Δημήτρη βράζει συνηθίως ο Χριστός τα τελούμενα. Ο χειμών λέγεται, δεύρο το ρόδον εξήθησε, εις την οσμήν ο φίλος δράμε τον μύρον μου. Δόξα να τρέχει η όρια πνεύματι. Εγώ φυσίνω ερώμενος, εγώ νηπίες φεύγω πίσω σου. Ως μη γαρμύρον σου πάντων τον μύρον μου υπέρχεται, ή της ημών το αίμα μύρον λιγάσατο. Και νύχια έγις το σώνος των αιώνων αμήν. Θανάτο θάνατος λένεται, ζωή από του τάφου ανέπειλε, το ξένο τόπο σου νόμου νηθέντων των φύσεων, μαρτύρον δε το αίμα, μύρον γηγένεται. Προσοβόλου μεν την κάμινο λιγάκι ο άγγελος της οσίης πεσή, σφοδέως δε καταφλέγουν πρόσθεγμα Θεού, τον τύρανον έπισε που άνεμο λιτώσει ο Θεός τον Πατέρων ημών. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Υπερήμητος η Κύριε μακρόθυμε, ότι ούτε θανάτωσα στο σικέτα σου σπαραγμό κυκλώνω φοβερό της γης, αλλά φόβη σα ζητών το επιστρέψει των κακών και ζήσε πάντα σε εμά. Δόξα σε αυτό σου, δόξα σε. Στεναγμών από καρδία σε να πέσουμε και δάκρυα προχείωμε. Όπω ήλιον τον δεσπότη νεύρο με Χριστό, εκτρίψε σεισμό πάντα σε εμά. Δια πληθύνα μαρτιών επαφιλούντα δεινό. Δόξα σε αυτό σου,
Δόξα σε εκτάσουμε, δόξα σε εκτάσουμε. Ήμνη κράξουμε και χείρες εκπετάσουμε προς τον Θεόν τον ύψισταν και παυσόμεθα του λοιπού ποιήν το πονηρό. Ιδού ο Σωτήρ αγαλακτών χαλεύει άπασαν τη γη, στηρίξε θέλων ημάς. Παναγία Θεό και σώσον μας. Νέσον άπαντα σωθήνε του συγκέτα σου, απολεστήνε μένοντα εν οργή Θεού, και θυμό μεγάλο και φρικτό τη μην επερθούση αφηλή, δια το πλήρω των πολλών αμαρτημάτων ημών. Άγιε το Θεό πρέσβε βρήκε. Με λαμπρισμένο στη θεία δόξη και τη χάρη τη μάρτυσα το φόρε, λάμπης που το ειδός και φωτίζει στους κραυγάζοντας ευλογημένος είναι τον όφης δόξα σου, Κύριε. Άγιε το Θεό πρέσβε πείτε μου. Ως προφυρίδη και κοσμημένος το σώ αίμα τι έχουν, αντίς Κύπρου έμπροξε των σταυρών, το Χριστός η βασιλέμης νύ, ευλογημένος είναι ο Θεός των κραυγάζων και Κύριος. Ρεγγία το Θεό και σώσον μας. Εδοξασμένη και φωτισμένη Μητροπάθανε, πάντας τους θυμώντας σε την παραλυθή Θεοτόκων περιφρούρησον, ευλογημένη εσύ, την εξήν υπάρχουσα δέσποινα. Άγιε το Θεό πρέσβη, ιερούργησα στο αίμα σου, Δημήτριε, σπίσα σπανάριστε το βασιλείο του πάντα. Πλευράν δε λελόχευσε τούτο μιμούμενο. Όθεν δίδωση την αμοιβή κατάλληλου, μύρον άλλη δε δικώσει. Άγιε το Θεό πρέσβη, δεύτερη. Σε σωμάτωτε το μύρον του ουράνιου, Χριστό ο Κύριο, τη αφηγία πρωτών. Αυτόν δε Δημήτριο φιλή σα άριστα, Χριστό γίνεται. Μύρο και νόφι άμενο και σαρκό επιβλήσει μοίρα. Δόξα τα δικαίω και εκτέβατε. Μύρο χρήσα με Χριστό ο δουλειάστο, δουλεία έλυσε και πυραμίδο πικρά. Αλάθη δε δούλο με ασχίστε πράξει. Ελευθέρω ο δεσκρά δουλεία άγιε, σου το μύρο κατά χρήσα. Και νύν και έβησο ο όνο των νόμων να μην. Εκλεξάμενο νυφίο ωραίο, σε παρθένη δέσπινα των γηγενών εκφυλή λαμπρό. Παριστήσε το εκδεξιόν αυτού. Δεύρω νύχη μου, από λιβάνω λέγωση, δεύρω νύχη μου και μύχη μου. Εκλογώσεις ο σύης δρόσων επίγασες και δικιά μου θυσία μήνα τη έφεξες. Άπαντα γαρδράς, Χριστέ, μόνο το βούλεστε, σε υπερυψούμενης πάντως του αιώνας. Δόξες και αυτός μου δόξες. Της δικαίας σου τάχτης ογγής φυλάθρωπα επερθούσεις, αθρώος συνεταράχθημεν και απερπισμό παντελής συνεσχέθημεν, προσαγανακτούντα ορόντες καθημώνσε. Δόξα σε Θεός με δόξα σε. Ανατείνομαι χείρας πιστή και όματα προς τον μόνο δεσπότην σώζει δυνάμεων, κράζοντες Χριστέ, το θυμό σου απόστρεψε να θυμώ ταχαίως, φιλάνθρωπος υπάρχουν. Δόξα σε Θεός με δόξα σε. Χιλιάδες αγγέλων μαρτύρων, σύλλογος προφητών, αποστόλων, οσίων, ιεραρχών, άγιος, χορός, ηκετεύησε δέσποτα. Φύσε του λαού σου, του τεταπεινωμένου. Δόξα σε Θεός με δόξα σε. Ο γινώσκον υπήρμον το ασθενές ημών και ευόλιστον πάντη και αδιόρθωτον, άνε στην οργή και τον τάραχον κόπασον και το σώε λέει υπήρισον τον κόσμο. Περαγία θα τον ισώσον μας. Συμπαθήστε ο τό και τον ευσυμπάχη τον υπεκούσα σωτήρα, είδε την κάκουση και τον στεναγμό του λαού σου και τάχυνον του παρακαλέσει ημάς εκτηρηθήνε. Η μαύρωσες πάσαν του εχθρού μανίαν ένδοξε και τα παλέσματα, την ακαθαίρετον δύναμη του Χριστού περιζωσάμενος και νικηφόρος γεγονός μάρτης Δημήτρη Ανεβώας, πάντα τα έργα εμεί και τον Κύριο. Μαρτύρων ευστάθεια δειχνείς, μαρτύρων έφυγε ανέσχες Δημήτριε, λουτρώνους άμενος Άγιον, ο δευτέρε σου μολύνεται αμαρτημάτων προσβολές, λόγινιτόμενος και κραβάζων, πάντα τα έργα ημίδε του Κύριου. Άγιε του Θεού πρέσβε δείτε μου. Η το θαυμασίου σου κριτή στην υπερνού δωρεάν, ίνση παρέσχει Χριστός της πάση έδεξε δείχνηση. Η μέρα σου μοιάζω, η υπερ λόγος της σαφώς χάρη κυρί τη ημί της πόση. Πάντα τα έργα ημίδε του Κύριου. Τη μόνη είναι πάση γενναία προφενομήτωρα και Θεοτόκων εν μη ομολογήσουμε. Αυτή είναι η κυρία Σιμή πρόξενο, ω το του κόσμου λυτρωτή λόγου γεννήσεσα, ο γόμεν. Πάντα τα έργα ημίτε των Κύριων. Άγιε του Θεού, πρέσβε δείτε. Υψώσα Χριστόν εν εκκλησία, αλήθεια σου ο λάρης αμελέτησε. Στόμα σου με λάρη και σοφία στα λίματα. Των αρωμάτων όφησαν εσύ αγώνα σου φιάλε. Δια τούτο Χριστό σε μύρου θείου κρίνει να ανέβησε το κόσμο. Άγιε του Θεού, πρέσβε δείτε. Βημάτων ισχύσου στε τη φόρε ω μέλη του δυνατού ω ω αντίπαλο. Φρύτων αναγκύρα σου φόρο θεστρεφόμενα. Σου την πλευρά να ανόριψε μυρίου δόρατη. Ή μύρων αναδούσα θαλάσσε.
ως τους Αιγυπτίους αυτόν καταβαπτίζει. Ευλογούμε Πατέρα Ιωάννη, Πνεύμα τον Κύριο. Ο Μέγας Φρουρός Θεσσαλονίκης ορίστησε της Κινδύνης ο εξαίρετος, πρόμαχος ο κράτηστος, πάσης εκκλησίαστε, ή απατήρ φιλόστοργος της τέχνης δίδωση, θηλήν αξιτικήν ψυχοτρόφων, την πλευρά ω σκάλα το μύρο χορηγούσαν. Όλγος εκείνον ο Θεοτόκε και δόξα μισέ θυμώντες πάντες έχοντες, πίστηση προστρέχομαι όπως σου δεόμενη, της αδοξίας λύτρωσε της εν το μέλλον διτρυπής της αιωνίου και δόξης εν σκηνές δικαίων ημάς καταξιούσαν. Thank you.
Yeah.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
σαν τον